Τα Τρίκαλα BC Άριες στη δεύτερη παρουσία τους στην Basket League Scratch κατάφεραν να ανανεώσουν την παραμονή τους στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ για τρίτη σεζόν. Για την επιτυχημένη πορεία της Θεσσαλικής ομάδας μιλούν στον ΕΣΑΚΕ TV ο Κώστας Παπάζογλου, συνεργάτης του Κώστα Φλεβαράκη την προηγούμενη διετία και πρώτος προπονητής στις τελευταίες αγωνιστικές της φετινής αγωνιστικής περίοδου, και ο Σλάβεν Τσούπκοβιτς, ο πρώτος σκόρερ των Τρικάλων BC Άριες στην Basket League της φετινής σεζόν. Κότσο, συνεργάτης του Κώστα Φλεβαράκη τα προηγούμενα δύο χρόνια, είστε ικανοποιημένοι από την πορεία των Τρικάλων BC Άριες στην Basket League Scratch? Σίγουρα μόνο ικανοποιημένοι μπορεί να είμαστε. Και τις δύο χρονιές τελικά επετέχθη ο στόχος, ίσως και λίγο νωρίτερα από όσο θα περιμέναμε. Η πρώτη χρονιά ήταν μια αναγνωριστική χρονιά και μια έτσι περί δύσκολη χρονιά για τα Τρίκαλα, γιατί ήταν και η πρώτη χρονιά στην Α1 για το συγκεκριμένο σωματείο. Γίνανε κάποιες καλές επιλογές ξένων παιχτών, δέσανε μαζί με τους Έλληνες και στο τέλος βγάλαμε ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό σύνολο που απέδωσε ένα όμορφο μπάσκετ, ένα γρήγορο μπάσκετ και εντυπωσιακό, θα έλεγα, ειδικά εντός έδρας. Και τελικά το όπλο μας στα εντός έδρας παιχνίδια ήταν αυτή η ομαδικότητα και η αθλητικότητα. Ήρθε πολύ γρήγορα η παραμονή πριν το Πάσχα. Φυσικά ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Φέτος περιμέναμε, λόγω και της εισόδου δυνατών ομάδων στην Α1, όπως η ΑΕΚ και ο Κόρυβος, ο οποίος ξεκίνησε με κάποιες πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις, ένα ακόμα πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Για μας ήταν μια χρονιά φυσικά δεύτερη, ίσως με μια μικρή βάση από την προηγούμενη, το οποίο ήταν σίγουρα το πλεονέκτημα. Το μειονέκτημα λίγο ήταν το ότι τα οικονομικά του συλλόγου δεν ήταν τόσο καλά όσο την περσινή χρονιά, την προηγούμενη χρονιά. Έπρεπε να φτιάξουμε ένα budget με λίγο μικρότερα νούμερα, αλλά βάση δεν ήταν τόσο πολύ αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι το μπάτζετ μας μπορεί να κινήθηκε στο ίδιο επίπεδο και ίσως λίγο μικρότερα τα νούμερα, αλλά οι ομάδες που εισήλθαν ήταν αρκετά μεγαλύτερες, οπότε αμέσως πήγαμε ένα σκαλί πιο κάτω. Περιμέναμε μια πιο δύσκολη χρονιά γενικά. Φυσικά το όπλο μας φέτος δεν ήταν τόσο πολύ το εντός έδρας όσο το εκτός έδρας. Κάναμε κάποιες πολύ καλές νίκες εκτός. Πολύ σημαντική ήταν η πρώτη νίκη μες στον Πανιόνιο, που περιμέναμε να είναι ένας από τους διεκδικητές μας της παραμονής. Φυσικά η νίκη στο Ρέθυμνο ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη, δεδομένου ότι το Ρέθυμνο είναι μια από τις καλύτερες ομάδες φέτος στην Basket League. Και ήρθε και η τρίτη νίκη εκτός έδρας με εναντίον της Ελευσίνας, που ήταν ο βασικός συνδικητής εκείνο το διάστημα, η οποία φυσικά ήταν και μεγαλύτερη φέτος στη φετινή Basket League για μας. Οπότε μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και για από πέρυσι και από φέτος. Και ήσασταν και από τις πολύ καλές επιθετικές ομάδες του πρωταθλήματος. Αυτό στα 9 χρόνια που είμαι εγώ προσωπικά με τον coach, σίγουρα ήταν κάτι το οποίο τα τελευταία 2 χρόνια έχει συμβεί. Πάντα δίναμε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα. Αυτό βγήκε κυρίως λόγω φιλοσοφίας. Δηλαδή, ξέραμε ότι τα Τρίκαλα θα πρέπει να πάνε σε πολλές κατοχές. Το δοκιμάσαμε πέρυσι, μας βγήκε. Ξέραμε ότι θα θέλουμε να παίξουμε και θα παίξουμε γρήγορο μπάσκετ, κυρίως εντός έδρας. Οπότε, φυσικά, παίζουμε ένα πολύ ωραίο ομαδικό μπάσκετ που μας ευχαριστεί όλους και το διασκεδάζουμε. Και ο στόχος μας ήταν αυτός, γενικά, να τρέξουμε το γήπεδο, να προσφέρουμε θέαμα στον κόσμο των Τρικάλων και μέσα από αυτό να κάνουμε και τις νίκες που μπορούμε για να σωθούμε. Ποιες είναι οι προοπτικές της ομάδας? Τα Τρίκαλα μπορούν να καθιερωθούν ως δύναμη, ας πούμε, στο ελληνικό μπάσκετ? Προσωπική μου άποψη είναι ότι τα Τρίκαλα αξίζουν να έχουν μια ομάδα στην Α1. Έχουν ένα γήπεδο που σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια είναι γεμάτο ή είναι κοντά στο να γεμίσει. Ο κόσμος στηρίζει την ομάδα με όσο δύναμη έχει, φυσικά, ο κόσμος πλέον στην Ελλάδα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αισθανόμαστε τη στήριξη του κόσμου, αισθανόμαστε τη στήριξη επίσης του μεγάλου μετόχου μας και του Προέδρου. Σίγουρα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πέρασα από 2 πολύ ωραία χρόνια στα Τρίκαλα, αισθάνθηκα τη στήριξη του κόσμου και θεωρώ ότι τα Τρίκαλα αξίζουν να έχουν μια ομάδα στην Α1. Προσωπικά,
Τι σκέφτεσαι για το μέλλον, με το δεδομένο ότι κάνεις... Προσωπικά, κοίταξε... Πλέον το βήμα παραπάνω, αυτό το βήμα υπήρχε κάποια στιγμή στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα γίνει, θα, νομοτελειακά κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό το πράγμα. Φυσικά δεν τον περίμενα να σου πω τόσο νωρίς. Γενικά δεν είμαι άνθρωπος που είχα τη φιλοδοξία από πολύ μικρός να ξεκινήσω τη προπονητική σαν πρώτος, να αναλάβω μια ομάδα, αμάν πότε θα γίνει αυτό. Δεν είχα το αμάν μέσα μου. Θέλω να κάνω ό,τι κάνω στο μπάσκετ, να το κάνω σωστά. Και αυτό μπορεί να σημαίνει το ότι... Δεν σημαίνει δηλαδή ότι απαραίτητα πρέπει να γίνω και πρώτος. Αν κάνω σωστά την δουλειά του βοηθού, θέλω να γίνεται σωστά αυτή η δουλειά και να φτάσω και να βελτιωθώ όσο πιο πολύ γίνεται. Και φυσικά μετά, εφόσον έρθουν τα πράγματα έτσι όπως έρθουν και εφόσον το αξίζω κιόλας, ελπίζω να δικαιώσω και τον coach που είμαι 9 χρόνια μαζί του και τη διοίκηση που τελικά αποφάσισε να τελειώσουμε μαζί τη χρονιά. Δεν σκέφτομαι κάτι αμάν και τι για το μέλλον και για το καλοκαίρι. Φυσικά, εντάξει, πάντα είχα στο μέρος του μυαλού, πίσω μέρος του μυαλού μου μία ευρωπαϊκή χρονιά με τον coach σαν άμεσο συνεργάτης. Στο τέλος της χρονιάς θα δούμε πώς πήγε, θα δούμε, εύχομαι και φυσικά τώρα μια που αναφέρθηκα για τον coach, καλή επιτυχία στο νέο του βήμα. Στον coach Λεβαράκη, σε νέο του βήμα, στη νέα του ομάδα. Και το καλοκαίρι θα συζυγίσουμε τα πράγματα και θα δούμε τι θα γίνει. Το καλύτερο σίγουρα θα προσπαθήσω να επιλέξω το καλύτερο για μένα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Υγεία. Είμαι από την αρχή της σεζόν στα Τρίκαλα BC Άριες και αισθάνομαι πολύ καλά και σαν το σπίτι μου. Δηλώνει ο Σλάβεν Τσούπκοβιτς, ο 27χρονος φόργορ της Θεσσαλικής ομάδας. Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι πολύ καλή και το κλίμα οικογενειακό, συνεχίζει ο Τσούπκοβιτς. Έχω μεγάλη υποστήριξη από τον προπονητή και το επιτελείο της ομάδας. Ο Σέρβος Φόργορντ είναι ο πρώτος σκόρερ των Τρικάλων BC Άριες στη φετινή σεζόν. Δεν περίμενα στην πρώτη μου σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα να είμαι πρώτος σκόρερ. Σχολιάζει ο ίδιος. Το πιο σημαντικό είναι ότι βοήθησα την ομάδα μου να πετύχει τους στόχους της. Είναι πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να επιβιώσουμε γιατί η ομάδα άρχισε τη σεζόν με πολύ μικρό μπάτζετ. Το κλειδί της επιτυχίας μας ήταν ο coach Λεβαράκης, ο οποίος φρόντιζε για όλους μας και δημιούργησε το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Το οικογενειακό κλίμα ήταν η βάση για την καλή μας σεζόν. Για την πρώτη εμπειρία του από το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Τσούπκοβιτς επισημαίνει. Για μένα η πρώτη σεζόν στην Basket League Scratch είναι σπουδαία. Το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ καλό, με πολύ δυνατές ομάδες, με ομάδες που μετέχουν στην Ευρωλίγκα και είναι ικανοποιημένος όποιος παίχτης παίρνει μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα. Ο Τσούπκοβιτς επίσης υπόσχεται ότι θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους μας για τη μεγάλη υποστήριξη που μας παρήχαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Thank you very much.